Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με θεματική ενότητα. Σήμερα θα την παρουσιάσουμε μαζί και να υποδεχτούμε τον κύριο Δημήτρη Δότσιο, βετεράνο καλαθοσφαιριστή, πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ηρακλείου, μεταξύ άλλων. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Δική μας η χαρά, συγχαρητήρια με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την ανδρική ομάδα 50+ στη Λάρισα πριν από λίγες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα συνεχόμενο πρωτάθλημα, θα έλεγα, γιατί ήταν η τρίτη φορά στη συμμετοχή μας που παίρνουμε το πρωτάθλημα. Πάντα στην ηλικία των 55. Των 50+, συγγνώμη. Των 50+. Εγώ να πω ότι στη Λάρισα ο σύνδεσμος του Ηρακλείου είχε την πιο πολυπληθή, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συμμετοχή, με 47 αθλητές και αθλήτριες, διαβάζω τα επίσημα στοιχεία, και εκπροσώπηση και στην κατηγορία 40+ ανδρών, αλλά και στις γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά. Ναι, ναι, όπως τα λέτε, ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που έχει γίνει από σύλλογο βετεράνων στην Ελλάδα. Με 47 άτομα, τα οποία κάναμε ένα πολύ ωραίο και μεγάλο κάλεσμα σε όλα τα παιδιά της Κρήτης, εγώ θα έλεγα, γιατί συμμετείχαν και στην ομάδα των βετεράνων των 50+, παιδιά από το Λασίθι, από τη Σιτία. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε το σύλλογο και να γίνει σε όλη την Κρήτη ο σύλλογος των βετεράνων και να μην μόνο στο Ηράκλειο. Θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε στον σύνδεσμο και τη δράση του. Ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια και η αλήθεια είναι, όπως είπα και στον πρόλογό μου, πρόκειται για έναν από τους πιο δραστήριους συλλόγους σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το 2016 ξυπνήσαμε μια μέρα και μετά από κάποιες παροτρήσεις κάποιων ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, φίλων μου, προσπαθήσαν να μας ενεργοποιήσουν. Και όπως και έγινε, δημιουργήσαμε εδώ πέρα έναν πολύ μεγάλο φιλικό αγώνα ανάμεσα σε μια μεικτή ομάδα βετεράνων Κρήτης, Ηρακλείου θα έλεγα, με τους βετεράνους Ελλάδας. Με προπονητή τον Ιωαννίδη, τον Πρέλεβιτ, τον Αλακτερό, πολλά παιδιά που ήρθαν από τη μεγάλη ομάδα στο Ηράκλειο. Και έτσι το 2016 ξεκινήσαμε να μπαίνουμε λίγο σιγά σιγά στα βήματα του βετερανισμού. Μετά συμμετείχαμε στη Θεσσαλονίκη το 2018, μια αναγνωριστική θα έλεγα έτσι συμμετοχή, η οποία μας έδωσε και το πρωτάθλημα το επόμενο από εκείνη την εποχή να γίνει σε εμάς. Προκύψανε βέβαια τα θέματα του κορονοϊού κτλ. Και καταφέραμε λοιπόν να συμμετέχουμε μετά από αυτό στο πρωτάθλημα της Χίου, να είμαστε πρωταθλητές ξανά, να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα εδώ του Ηρακλείου επίσης με δύο ομάδες πρωταθλητές την ηλικία 40, 45 και 50+. Και τώρα το επιστέγασμα την τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Λάρισα, η οποία ακολούθησε και βέβαια αυτό που σας είπα και προηγουμένως, η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη συμμετοχή αθλητών, βετεράνων πάντα, στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε, θέλουμε και στόχος μας είναι να είναι ακόμα μεγαλύτερη τις επόμενες φορές. Από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας και ο αείμνηστος Νίκος Τούλης, με τον οποίο είχατε συνεργαστεί και ως παίκτης με προπονητή. Ναι, ναι, πολλά χρόνια με τον Νίκο κάναμε από το 1989 που ήρθα εγώ εδώ στην Κρήτη. Είχαμε μια συνεργασία άψογη, πολύ δυνατή, μεταξύ προπονητή και παίκτη, με πολλά καλά αποτελέσματα και πολλά πρωταθλήματα στο παλμαρέ μας. Και τότε είχε αυτό στην ομάδα που σας είπα το 2016, ήταν και ο προπονητής της ομάδας που μας πρέσβευε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και από τότε και μετά ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας και σε αυτό το τομέα, με τα αποτελέσματα που σας είπα που προκύψανε από αυτές τις συμμετοχές. Δυστυχώς ο Νίκος δεν είναι μαζί μας να ακολουθήσει αυτό το όνειρο και αυτό το όραμα. Εμείς όμως προσπαθούμε με κάθε δύναμη και με κάθε αναδιοτέλεια για αυτό το θεσμό να καταφέρουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Είναι σημαντικός ο ρόλος του συλλόγου μας, των ηλικιών μας, γιατί το μπάσκετ στην ηλικία μας είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο αγνό και κάτι πιο χαρούμενο, θα έλεγα. Εμείς δεν πάμε να κερδίσουμε κάτι. Εμείς πάμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή, και όσα παιδιά έχουν έρθει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα πρέπει να τα βγάλουμε στον αέρα για να δείτε τη χαρά της συμμετοχής, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα του κυπέλου ή όχι. Τη χαρά της συμμετοχής σε αυτή την εκδρομή, σε αυτή τη συμμετοχή της FIBA που είναι το Maxi Basket. Αναφερθήκατε στον αείμνηστο Νίκο Τούλη, να πάμε και στον Ντέμη Ευαγγελινό. Βέβαια, και ο Ντέμης Ευαγγελινός και αυτός από την πλευρά του και από το πόστο που είχε τότε με τους διαιτητές, με τους κριτές, βοήθησε και αυτός πάρα πολύ στο να γίνουν και το πρωτάθλημα, να γίνει και όλη η συμμετοχή αυτών των παιδιών να είναι ενεργή, και του αξίζουν και αυτόν να τον μνημονεύουμε, όπως και έγινε την περασμένη εβδομάδα με ένα φιλικό που δώσαμε ανάμεσα στους βετεράνους του Εργοτέλη και του συλλόγου μας σε μια μεικτή ομάδα βετεράνου Ηρακλείου γυναικών και ανδρών, για να μπορέσουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του. Θέλω λίγο να μας... Θα σας δούμε λίγο, να το προσπαθήσουμε. Σας ακούμε κανονικά. Ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ηρακλείου? Οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ απλές. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Μισό λεπτό, με βλέπετε? Δεν σας βλέπουμε, θα σας δούμε. Να το προσπαθήσουμε λίγο. Σας ακούμε κανονικά όμως. Τώρα νομίζω με βλέπετε. Σας ακούμε, συνεχίστε. Ωραία. Το να συμμετέχει κάποιος στους βετεράνους είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και έχουμε βάλει στην άκρη το να είναι κάποιος παλιός αθλητής, κάποια στερεότυπα τα οποία κρατούσαν κλειδωμένα πολλούς στην ηλικία μας για να έρθουν κοντά μας, και έτσι έχουμε ελευθερώσει αυτό το κομμάτι και λέμε όποιος νομίζει, αισθάνεται ότι μπορεί, πάντα ελεγχόμενος ιατρικά, να συμμετέχει στους βετεράνους Ελλάδας, στους βετεράνους Κρήτης, θα τον θέλαμε κοντά μας, να αγωνιστεί, να συμμετέχει στις αποστολές και να γίνει μέλος του συλλόγου μας με μεγάλη χαρά. Δεν είναι τίποτα το να δίνεις μια συνδρομή ετήσια 20 € και να χρήζεσαι μέλος αυτού του συλλόγου και να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις, σε διάφορες δραστηριότητες, γιατί ο σκοπός του συλλόγου είναι μεγάλος. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Είναι το να βοηθήσουμε όλους τους παρεμφερείς κοινωνικούς φορείς να κάνουμε μαζί δράσεις για να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο. Είναι μεγάλος ο σκοπός. Και επίσης έχουμε το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αυτό εδώ που σας λέω εγώ, να το πλαισιώνουν οι γυναίκες. Δηλαδή έχουμε ενισχύσει στο σύλλογό μας το γυναικείο κομμάτι, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό ο γυναικείος αθλητισμός να γίνει και αυτός, όπως και ο αντρικός, τρόπος ζωής για πολλές μητέρες, για πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν παρατήσει τον αθλητισμό για τους οποιουσδήποτε λόγους, να ξαναρθούν κοντά μας, να συμμετέχουν στην ομάδα. Μάλιστα. Και να δούνε τη χαρά που μπορούμε να δώσουμε μέσα από αυτές τις δράσεις. Κύριε Δότσιο, καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσω θερμά, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εγώ δεν ξέρω αν η μπάλα είναι βαριά όσο περνούν τα χρόνια, πολύ πάντως βαριά. Εσύ το πάτε εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την συμμετοχή μου εδώ μέσω από εσάς, για να δώσουμε ένα βήμα σε όλο τον κόσμο να έρθει να ασχοληθεί. Δεν υπάρχει ηλικία στο βετερανισμό. Υπάρχουν ακόμη στο παγκόσμιο κομμάτι του βετερανισμού και ηλικία 80+ που παίζει μπάσκετ. Φανταστείτε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ας ενεργοποιηθούμε όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σπουδαίο το μήνυμά σας. Να είστε καλά.